σε τουλάχιστον 18 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ στην πόλη Ράφα, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι 14 από αυτούς είναι παιδιά, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Υγειονομικές Αρχές που συνδέονται με την Χαμάς. Το Ισραήλ πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά αεροπορικές επιδρομές στην Ράφα, όπου έχει βρει καταφύγιο πάνω από το ίμιση του πληθυσμού της Γάζας των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων. Η χερσαία επίθεση του Τελ Αβίβ συνεχίζεται και η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να την επεκτείνει παρά τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση από την διεθνή κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά, η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να στέλνει δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια στον στενό της σύμμαχο, καθώς το Σάββατο η Βούλη των Αντιπροσώπων ενέκρινε ένα πακέτο βοήθειας 26 δις που περιλαμβάνει και περίπου 9 για ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Την ώρα που διεξαγόταν η ψηφοφορία, μπροστά από το Καπιτόλιο στην Ουάσιγκτον διαδήλωνε κατά της αποστολής νέου πακέτου στο Ισραήλ μια ομάδα φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών.